Καλημέρα κύριε Μπατιέλο, τι κάνετε? Γεια σας, χρόνια πολλά σε εσάς. Χρόνια πολλά. Στους τεχνικούς, στους εργαζόμενους του σταθμού που δουλεύουν και αυτές τις μέρες. Και στους ακροατές μας βέβαια. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι, επίσης. Ξέρετε τώρα, το έλεγα και στον προηγούμενο συνομιλητή μας. Άκουσα τη συζήτηση με πολύ ενδιαφέρον. Συμπτωματικά σήμερα και οι τρεις είστε πυρεώτες. Έχει βάλει λίγο το χέρι, δηλαδή και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος ήταν συμμαθητής και, και με το θείο σας και με μέναν, το Δημήτρη Αμπατιέλο, που είναι στη Γερμανία. Χαιρετισμούς του στέλνουμε. Αλλά θα ακολουθήσει και ο Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Πειραιά. Οπότε, εντάξει, υπάρχει το πειραϊκό χρώμα, χωρίς όμως να θέλω να μιλήσουμε για την Πειραιά, προς Θεού, σε εθνικό δίκτυο είμαστε. Και λέω ότι αυτές οι μέρες προσφέρονται για απολογισμούς και για προγραμματισμούς. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο μετέχμιο μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Τελειώνει μια χρονιά, αρχίζει μια άλλη. Ημερολογιακά μπορεί να πει κανείς ότι τελειώνει και μια δεκαετία, ειδικότερα μια δύσκολη δεκαετία μνημονίων για την Ελλάδα. Και βλέπω σήμερα στο ριζοσπάστη, για να ξεκινήσω από εκεί, ένα επιθετικό πρωτοσέλιδο αναμενόμενο για το ΚΚΕ κατά των νέων συμφωνιών για τις βάσεις. Και αναρωτιέμαι αν ο προγραμματισμός σας, για να πάω λίγο αντίστροφα, η σκέψη σας για το 20 είναι μια επιθετική δομική, θα λέγαμε, αντιπολίτευση και στα εθνικά θέματα. Καθότι άκουγα προηγουμένως και τον κύριο Κατρούγκαλο, τον ακούγαμε μαζί, αλλά και την ρητορική της κυβέρνησης, η οποία σε γενικές γραμμές δέχονται τη συμφωνία ως θετική. Νομίζω. Και αν κατάλαβα καλά και τη συζήτηση που είχατε, και μια περηφάνεια για το έργο που ξεκίνησαν και ολοκληρώνει και παίρνει τη σκητάλη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν σας φοβίζει ότι αυτό σας βγάζει στο περιθώριο μιας προσπάθειας για μια ευρύτερη συνένεση στα θέματα της εθνικής πολιτικής, και επιμένω στα θέματα αυτά λόγω και της γεωπολιτικής αταξίας, αν μου επιτρέπετε ο όρος, που υπάρχει στη γειτονιά μας, στην περιοχή? Ας κάνουμε ταμείο λοιπόν, τέτοια περίοδος είναι. Ας κάνουμε ταμείο όχι μόνο μιας χρονιάς, όπως σωστά είπατε, αλλά μιας δεκαετίας, μην πούμε και για περισσότερα χρόνια, μιας ιστορίας που υπάρχει στη χώρα μας, και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ιστορικός για να καταλάβει τι συνέπειες είχε, έχει και θα έχει η όλο και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας, με εκτεθειμένο βασικά τον ελληνικό λαό, στους ανταγωνισμούς οικονομικούς, πολιτικούς, υπεριαλιστικούς, όπως το λέμε εμείς, και αυτή είναι και η έννοια που τα συμπυκνώνει και όλα, αν θέλετε, στα χρόνια που έρχονται. Και μιλάμε για ανταγωνισμούς που δεν αφορούν απλά στενά την Ελλάδα και την Τουρκία, ανταγωνισμούς που στην Ανατολική Μεσόγειο αντανακλούν κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Ρωσία, με την Κίνα, με μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και που όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό μίλησα και για ιστορία, ιδιαίτερα αν θυμηθούμε το Κυπριακό, την Κύπρο, αν θυμηθούμε όλες αυτές τις δεκαετίες στην τουρκική επιθετικότητα που είναι πολύ οξυμένη και έντονη τις μέρες μας, δεν έβγαλε πουθενά αυτή η υπόκληση. Όχι υπόκληση με την έννοια ότι περάστε κάντε ό,τι θέλετε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από κυβερνήσεις, από το κεφάλαιο της χώρας μας, αλλά γιατί διεκδικεί μερίδιο από όλους αυτούς τους ανταγωνισμούς και οι κυβερνήσεις στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Δεν μας έχει βγάλει, νομίζουμε, πουθενά, και ο λαός πρέπει να κάνει ταμείο και να παλέψει πραγματικά να ξυλωθούν αυτές οι βάσεις του θανάτου και να απορρίψει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, γιατί είναι και χτύπημα στο ριζοσπάστη, να ξυλωθούν οι βάσεις του θανάτου. Είναι μια παλιό σύνθημα, παλιά φράση, παλιά έκφραση. Έχει όμως νέο περιεχόμενο. Γιατί αν παλιά λέγαμε για μία, με τη νέα συμφωνία που τη φέρνει και σαν τον κλέφτη η κυβέρνηση. Παραμονές Χριστουγέννων. Αν νομίζω την Τρίτη την κατέθεσε στη Βουλή και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, μάλλον για να προλάβει και τη συνάντηση 7 Γενάρη που έχει ο κύριος Μητσοτάκης με τον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, θα σας πει κανείς, λογικό είναι αυτό. Ναι, από την πλευρά του από την πλευρά της κυβέρνησης. Λογικό. Παράλογο, κάνουμε έτσι μια ερμηνεία για το χρονικό περισσότερο. Είναι μια συμφωνία που αναβαθμίζει και έχει σημασία αυτά να τα κρατήσει και ο κόσμος για να είναι πλήρως ενημερωμένος για το τι συμβαίνει, ασχέτως της πολιτικής τοποθέτησης και της στάσης που θέλει να κρατήσει. Πρώτον, αναβάθμιση της στρατιωτικής βάσης της Σούδας, επέκτασή της. Και μιλάμε για μια βάση η οποία έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, κεντρικό ρόλο σε επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, στη Συρία. Δηλαδή, οι τελευταίες επεμβάσεις είχαν πάνω από 50-60% τροφοδοτηθεί και ξεκινήσει από τη βάση της Σούδας, πρώτον.
στη Λάρισα, στο Στεφανοδίκιο, που το είπε και ο κύριος Κατρούγκαλος πριν, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ζεστάθηκε και έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Έχει όμως και έναν ακόμη όρο αυτή η συμφωνία. Μιλάει και για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε μέρος των ενόπλων δυνάμεων των ελληνικών, το οποίο μετά από διμερείς συμφωνίες θα μπορεί να αξιοποιηθεί. Free δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Όλη η χώρα μας να γίνει μια απέραντη βάση που θα σφλατσάρουν αμερικανονατοϊκά στρατεύματα και θα κάνουν επιθετικές ενέργειες προς άλλους λαούς. Ναι, κύριε Μπατιαλό, λέτε να κυλωθούν οι βάσεις του θανάτου. Βεβαίως. Ωραία. Αυτές οι βάσεις όμως, μάλλον η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η οποία συμμετοχή στο ΝΑΤΟ μπορεί να πει κανείς συνεπάγεται σε έναν βαθμό και την λειτουργία αυτών των βάσεων, θεωρούνται, θα σας απαντήσει κανείς από άλλες πολιτικές οπτικές, ότι θεωρούνται ότι είναι η διασφάλιση σε ταραγμένους καιρούς της εδαφικής ακαιρεότητας, είναι η δυνατότητα της χώρας να στηρίζεται σε υπεραθνικά φόρα και συμμαχίες. Αλλιώς τι, ακριβώς. Χωρίς αυτές τις βάσεις τι, πόλεμο? Όπως τα λέτε ακριβώς. Πρέπει να ακούει καλά όποιος το λέει αυτό. Πρέπει να ακούει τους αξιωματούχους, των Ρώσους αξιωματούχους του Ιράν, οι οποίοι λένε, γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είναι μαγνήτης επιθέσεων αυτές οι βάσεις, ότι δεν θα χτυπάμε μόνο στην Αμερική ή όπου ενδεχόμενο σύγκρουσης και ενόπλων διαδικασιών, θα χτυπάμε και από εκεί που τροφοδοτούνται και φεύγει και γίνεται όλη αυτός ο δρόμος, ο πολεμικός δρόμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ένα. Άρα δεν μιλάμε για μαγνήτη επιθέσεων και όχι για ασφάλεια. Δεύτερον, πρέπει να ακούσει και αξιωματούχους του ελληνικού στρατού που λένε ότι θα είμαστε μόνοι μας σε περίπτωση εμπλοκής. Δεν το ακούμε μόνο εμείς αυτό, το έχουν δηλώσει υπεύθυνα άνθρωποι και του ελληνικού στρατού και πολιτικοί άλλων κομμάτων, ότι σε περίπτωση επεμβάσεων, θερμών επεισοδίων ή οτιδήποτε άλλο θα είμαστε, όπως και ήμασταν και στο παρελθόν, μόνοι μας. Πόσο μάλλον όταν η Τουρκία ως νατοϊκή δύναμη με αυτή την ιδιότητα εντείνει τις προκλήσεις και την επιθετικότητά της. Δεν είναι ότι είμαστε σε χωριστά τώρα στρατόπεδα και προσπάθει... Ως νατοϊκή δύναμη που τα έχει βρει σε ένα βαθμό τουλάχιστον με την Ρωσία σε ό,τι αφορά... Ακριβώς. Και εδώ πέρα υπάρχει... την περιοχή. Όχι ακριβώς, όχι απολύτως, σε ένα βαθμό. Και το καρότο και το μαστίγιο. Γιατί στο να αποσπαστεί η Τουρκία από την αγκαλιά των Ρώσων, θα λέω έτσι λίγο πως θα συζητάει και ο κόσμος. Εντάξει, καλά κάνετε. Δεν είναι πολύ μακριά, ίσα ίσα προωθείται εδώ και πολλά χρόνια η λύση της συνδιαχείρισης του Αιγαίου. Συνδιαχείριση του Αιγαίου. Πουθενά δεν υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα και αυτή είναι η κεντρική γραμμή του ΝΑΤΟ και αυτή είναι η κεντρική γραμμή που είτε έτσι είτε αλλιώς οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν βάλει το λιθαράκι τους. Βεβαίως κανείς δεν το λέει έτσι. Αλλά όταν θα φτάνουν τον ελληνικό λαό προτετελεσμένων γεγονότων με τη μία ή την άλλη εκδοχή να φτάνουμε σε αυτό το ερώτημα που το βάλατε εσείς αλλά το θεωρούμε κάλπικο, ότι τι να κάνουμε, θα πάμε σε πόλεμο? Βεβαίως να μην πάμε σε πόλεμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φυσιολογικός, λογικός άνθρωπος που να θέλει τέτοιο πράγμα. Αλλά το να λέμε ότι η υπεριαλιστική ειρήνη με τον πιστόλι στο κρόταφο, έτσι τη λέμε εμείς, μας αποκλείει. Αποκλείει μάλλον το ενδεχόμενο ενός πιο γενικευμένου περιαλιστικού πολέμου, είναι λάθος. Γιατί η συνδιαχείριση, ξέρετε, δεν θα γίνει ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μονοπόλια ή στον ελληνικό και τουρκικό λαό, πόσο μάλλον. Θα γίνει ανάμεσα σε μονοπόλια ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, αμερικάνικα που θα επενδύσουν στο Αιγαίο, στους τρογονάνθρακες, σε άλλους δρόμους μεταφοράς προϊόντων, εμπορευμάτων, ενέργειας πρώτων υλών, οτιδήποτε είναι, και που θα δυναμώσουν στην περιοχή μας το φυτίλι του πολέμου. Θα το ανάψουν όπως έχει ανάψει στο παρελθόν στη Μέση Ανατολή για τους ίδιους πάνω κάτω λόγους. Τώρα, αν θα είναι πετρέλαια ή αν θα είναι κάτι άλλο, καταλαβαίνετε ότι μικρή σημασία έχει για τους λαούς. Όχι, έχει όμως μια σημασία για για το δημόσιο διάλογο, αν μου επιτρέπετε την διακοπή. Έχει μια σημασία του αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι υπέρ της αξιοποίησης των φυσικών πόρων στην προκειμένη περίπτωση των υδρογονάνθρακων. Βεβαίως και είμαστε. Είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, τα δίθεν οικολογικά που λένε ότι αφήστε τα στην άκρη ή δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε γιατί κάνει τζις, μπορεί να υπάρχουν πώς να το πω, επεμβάσεις, είναι θέμα αυτού του συστήματος που το προκαλεί και του κυνηγιού του κέρδους. Οι φυσικοί πόροι της χώρας
όλα αυτά, ο ρηκτός πλούτος, τα πάντα της χώρας μας, ο ήλιος, το άνεμος, οι ανανεώσιμες πηγές, όσο είναι πεδίο κερδοφορίας, θα είναι και πεδίο αντιπαραθέσεων οικονομικών, θα είναι πεδίο που θα κερδοφορούν για ακριβό ρεύμα ή για ακριβή ενέργεια για το λαό, φτηνή για τα μονοπόλια και να κερδοφορούν ορισμιά χούφτα άνθρωποι, και θα είναι και πεδίο επικίνδυνο για περιβαλλοντικές καταστροφές, που καταλαβαίνετε, άμα γίνει παράδειγμα στα νότια της Κρήτης ένα μεγάλο τέτοιο βιομηχανικού είδους ατύχημα, τη ζημιά θα έχει και η τοπική οικονομία εκεί, που στηρίζεται και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στον αν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, αυτό έχει ιστορικά αποδειχθεί ότι υπάρχει, είτε είναι ιδιωτική η πρωτοβουλία, είτε είναι δημόσια. Δηλαδή, είτε το πυρηνικό εργοστάσιο στην Ιαπωνία, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, που ήταν. Ναι, Φουκουσίμα ακριβώς, είτε το Τσέρνομπιλ στην σημερινή Ουκρανία, δύο διαφορετικές λογικές, ίδιες καταστροφές όμως. Δεν είναι ίδιες καταστροφές, αλλά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Όπως δεν ήταν ίδια, βεβαίως μιλάμε για δύο μεγάλα πυρηνικά ατυχήματα, δεν ήταν ίδια η αντιμετώπιση ενός πυρηνικού, μιας πυρηνικής καταστροφής με κεντρικό σχεδιασμό, με κοινωνικό κράτος, με τις δυσκολίες, τις αδυναμίες της εποχής που είχε, έτσι, που ήταν και στα πρόθυρα του καπιταλισμού, δηλαδή εκείνη την περίοδο, με αυτό που γίνεται μέχρι και σήμερα στην Ιαπωνία να υπάρχουν παρενέργειες, αλλά λέω είναι μια πολύ μεγάλη ζήτηση που δείχνει ακόμα και η σειρά, το πώς αντιμετωπίστηκε, με τι όρους αντιμετωπίστηκε η σειρά, λέω η Αμερικάνικη, ναι, που είχε και άλλους λόγους που βγήκε, αλλά δείχνει την ικανότητα του συγκεκριμένου κράτους να αντιμετωπίσει, δηλαδή να συνδυάσει μια σειρά υπηρεσίες με ενιαία κρατική καθοδήγηση. Μετά, αν δείτε στην Ιαπωνία με τους ιδιώτες και ποιος θα βάλει πλάτη και πόσο θα πληρωθεί για να κάνει την κάθε μια από αυτές τις δουλειές που είναι απαραίτητες, αφήστε το. Άρα, εμείς λέμε, για να το κλείσω, να ξυλωθούν οι βάσεις του θανάτου. Ξέρετε, για μας η αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ είναι κάτι το οποίο το έχουν κάνει και αστικές κυβερνήσεις. Δεν το λέει το κουκουέ μόνο έτσι σκέτο. Δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμάλη την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος. Ή και η κυβερνήση της Γαλλίας. Για μας το πραγματικά σύγχρονο, αυτό που είναι το ζητούμενο τον 21ο αιώνα, είναι να μπορέσουν να ζήσουν οι λαοί της περιοχής, οι λαοί όλου του κόσμου, με ισότιμες σχέσεις. Βεβαίως, όταν έχουν μια εξουσία στη χώρα τους, η οποία δεν θα κυνηγάει τα κέρδη, θα κυνηγάει την ευημερία. Άρα, από αυτή την έννοια, νομίζουμε ότι ο καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει, να φρενάρει, να χτίσει σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι η λαϊκή παρέμβαση, η οποία βεβαίως, αν κάνουμε μια σούμα από την προηγούμενη δεκαετία, ήταν αναντίστοιχη της επίθεσης και στα οικονομικά και στα των εξωτερικών, της εξωτερικής πολιτικής, και το κουκουέ, να είστε σίγουρος, θα δώσει όλες τις δυνάμεις η επόμενη δεκαετία, ο επόμενος χρόνος, από τις επόμενες κιόλας μέρες, ο λαϊκός παράγοντας να είναι ο αποφασιστικός για τις εξελίξεις όλο το επόμενο διάστημα. Και κύριε Αμπατζιέλο, για να κλείσουμε αυτό το πήγαμε ανάποδα, ποιο είναι το ταμείο που κάνει το ΚΚΕ για την συνολική του παρουσία το 2019, δεδομένου κιόλας ότι ήταν μια εκλογική χρονιά, 4 κάλπες στήθηκαν, και ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, περιφερειακές και δημοτικές. Είστε ικανοποιημένοι, τι δεν πήγε καλά, τι θα θέλετε να, τι θα προσέχατε περισσότερο αν εν όψη, όποτε έχουμε επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων? Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό, γιατί δεν έχουμε το κριτήριο των εκλογών, ξέρετε, εμείς ακριβώς. Τα κριτήρια, δηλαδή, της δουλειάς μας, των αδυναμιών μας, που βεβαίως υπάρχουν, δεν τα βάζουμε με βάση τα ποσοστά. Τα ποσοστά δείχνουν... Αδιαφορείτε για τα ποσοστά που παίρνει το κόμμα σας? Δεν αδιαφορείτε? Δεν αδιαφορούμε καθόλου, όχι. Απλά σας λέω ότι τα κεντρικά μας κριτήρια για να εξετάζουμε την πορεία μας έχουν να κάνουν με την ικανότητά μας να παρεμβαίνουμε, να πρωτοστατούμε και να δυναμώνουμε σε αυτό που λέμε ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, του λαϊκού κινήματος, των κινημάτων της νεολαίας, του φοιτητικού, του μαθητικού, με όλους τους δυνατούς τρόπους να μπαίνουμε σε αυτό, και βεβαίως μέσα σε αυτό να ενισχύει τη συμπόρευση με το ΚΚΕ, με την πολιτική του πρόταση, με τις ιδέες του, όχι μόνο για τις εκλογές και την ανάγκη να είναι μια μαχητική, δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, πολύ περισσότερο για να δυναμώνει ένα όραμα σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά. Και στην προηγούμενη συζήτηση νομίζω η έννοια αριστερά διαπομπεύτηκε που κάνατε, όχι από εσάς προφανώς. Έχει χάσει την ελπίδα του, έχει χάσει το όραμα ότι δεν μπορούμε οι νεότερες γενιές να ζουν χειρότερα από τους παππούδες μας, χειρότερα από τους πατεράδες μας, στους χώρους δουλειάς. Βγήκαν τα στοιχεία της Εργάνη τώρα πάλι, της χρονιάς.
Καπιταλιστική ανάπτυξη. Ξέρετε, εμείς δεν λέτε στο ριζοσπάστη σε αντίστροφη τροχιά, μισθή και δικαιώματα και κέρδη. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο. Καπιταλιστική ανάπτυξη. Εμείς δεν την είναι οικονομικά και μαρξιστικά. Αν θέλετε, δεν υπάρχει λόγος να μην πούμε ότι υπάρχει. Στην τσέπη όμως των εργαζομένων είναι επιδείνωση, ένταση της εκμετάλλευσης. 30% οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Αυτοχυρώθηκε ο κατώτατος μισθός με τον άθλιο αυτό νόμο Βρούτσι που έφερε και ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που παίρνουν τα κατώτερα όρια και ακόμα λιγότερα από αυτά. Γι' αυτό άλλωστε και το πάμε καλείται μέσω του ΠΑΜΕ σε σύσκεψη σε Νέα Γενάρη και σε διεύρυνση του Απριγιακού με τόπο, όπως επίσης διαβάζω στην εφημερίδα σας. Άρα λέω ότι κρίνουμε τη δουλειά μας αυστηρά σε αυτά, που βεβαίως έχουμε αδυναμίες, τη μαζικοποίηση των συνδικάτων, στη γραμμή πάλης τους, να μην μπλέκουν ανάμεσα στη σκύλα και στη χάρη, δηλαδή να παλεύουν για αυτό που είναι πραγματικά σύγχρονο και αναγκαίο σήμερα. Και εκεί πέρα, ξέρετε ότι αν δυναμώσουν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες, θα δυναμώνει και το ΚΚΕ. Και κοινοβουλευτικά εκλογικά θα μπορεί να ασκεί πιέσεις. Πολύ περισσότερο όμως η πρόταση του ΚΚΕ που είναι ανάγκη το 2020, τα χρόνια που έχουμε μπροστά, να γίνει κτήμα περισσότερων, στόχος πάλης περισσότερων, για να μπορέσουμε να δούμε αυτό που λέμε άσπρη μέρα. Ο λαός, η νεολαία, οι πάντες. Μάλιστα. Και ας μην περιμένουμε να χιονίσει για να δούμε άσπρη μέρα, αν και θα χιονίσει, λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Όχι στον Πειραιά, αλλά στα βόρεια προάστια και στην Πάρινθα, ήδη το έχει, στην Πάρινθα δηλαδή το έχει στρώσει. Να σας ευχηθώ έτσι καλή χρονιά, καλή χρονιά, ό,τι επιθυμείτε, υγεία πάνω απ' όλα και θα τα ξαναπούμε.